Γεια σας, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου και σήμερα όπως σας υποσχέθηκα σας έχω πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό μιας και περάσαμε τους 1000 subscribers. Στο σημερινό βίντεο, το πρώτο της σεζόν, θα σας δείξω πώς να φτιάχνετε πανεύκολα υφασμάτινα γράμματα όπως αυτά που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε banners είτε για βάπτιση είτε για διακόσμηση παιδικού δωματίου, σίγουρα τα έχετε δει όλες σας. Αλλά πριν σας πω τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, να σας υπενθυμίσω να κάνετε subscribe στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα βίντεό μου. Όπως επίσης μπορείτε να με ακολουθήσετε σε Facebook και Instagram αν έχετε κάποια απορία ή αν χρειάζεστε βοήθεια να μου στείλετε μήνυμα. Πάμε λοιπόν να σας πω τα υλικά για τα γράμματά μας. Φυσικά θα χρειαστούμε πρώτα απ' όλα πατρόν για τα γράμματα. Εγώ σήμερα έχω το νι και το όμικρον τα οποία έχω κόψει. Πατρόν μπορείτε να βρείτε στη σελίδα μου στο Facebook. Θα το έχω στο άλμπουμ που γράφει Patterns. Δυστυχώς έχω μόνο το αγγλικό αλφάβητο, αλλά με χάρακα και ένα μολύβι μπορείτε να φτιάξετε πανεύκολα τα γράμματα που θέλετε εσείς και να μην χρειαστεί να έχετε έτοιμο πατρόν. Εκτός από το πατρόν θα χρειαστούμε σίγουρα ύφασμα, προτιμήστε σταθερά βαμβακερά και όχι ελαστικά. Εγώ έχω τώρα αυτά εδώ τα οποία τα έχω πάρει φυσικά από το στολιδάκι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και όποια ρετάλια έχετε στο σπίτι, έχω εγώ και άλλα ρετάλια να χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο είναι το ύφασμα Color Me, το οποίο μπορούν να χρωματίσουν τα παιδάκια, να το πλύνετε και να το ξαναχρησιμοποιήσουν. Επόμενο υλικό, το οποίο είναι και ένα κολπάκι για να μην μας τσακίζουν τόσο πολύ γράμματα όπως το έψιλον ή το σίγμα, είναι εδώ αυτή η καρίνα. Η καρίνα λοιπόν είναι ένα θερμοκολλητικό ύφασμα, το οποίο μπορούμε να το κολλήσουμε στο κανονικό μας ύφασμα και να του δώσει μία παραπάνω σταθερότητα. Επόμενο υλικό που θα χρειαστούμε φυσικά είναι γέμιση για μαξιλάρια για να γεμίσουμε τα γραμματάκια μας και αυτό θα το βρείτε στο στολιδάκι αλλά και οπουδήποτε πολλούν είδη ραπτικής ή υλικά ραπτικής. Φυσικά θα χρειαστούμε καρφίτσες, ψαλίδι, τη ραπτομηχανή και το σίδερό μας για να κολλήσουμε την καρίνα στο ύφασμα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα γράμματά μας. Θα ξεκινήσουμε πριν κόψουμε τα γράμματά μας, θα βάλουμε το ύφασμά μας κάτω, την καλή μεριά να είναι πάνω στο τραπέζι μας, θα πάρουμε την καρίνα μας και θα δούμε ποια είναι η μεριά που κολλάει. Η μία μεριά πρέπει να είναι απαλή και η άλλη είναι λίγο πιο σαγρέ και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει κόλλα. Θα πάρουμε λοιπόν τη μεριά που έχει την κόλλα και θα την βάλουμε να αγγίζει επάνω στην μεριά του υφάσματος που είναι προς το μέρος μας. Θα στο δείχνω τώρα πρόχειρα εδώ, θα το βάλουμε ας πούμε έτσι και το επόμενο που θα κάνουμε είναι να πάρουμε το σίδερό μας χωρίς ατμό και να τη σιδερώσουμε στη θέση της. Αυτή θα κολλήσει, οπότε θα έχουμε ένα ενιαίο ύφασμα λίγο πιο σκληρό από το αρχικό μας. Εδώ έχω ένα άλλο κομμάτι που έφτιαξα εχθές και το έχω έτοιμο. Είναι το ύφασμά μου και κολλημένη η καρίνα από την πίσω μεριά και αυτό που θα κάνω τώρα για να κόψω τα γράμματά μου είναι να το διπλώσω η καλή μεριά από εδώ, το διπλώνουμε να κουμπάει καλή με καλή και θα τοποθετήσουμε πάνω το γράμμα που θέλουμε να φτιάξουμε. Θα βάλουμε καρφίτσες και θα προσέξουμε να μπορούμε να έχουμε ένα εκατοστό περιθώριο για να το ράψουμε. Πάμε να βάλουμε καρφίτσες και να γαζώσουμε το όμικρον, αφήνοντας αυτό το κενό εδώ πέρα. Γάζωσα το γράμμα μου και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να κάνω ψαλιδιές σε όλο το γράμμα μου γύρω γύρω στο περιθώριο ραφής. Αυτό θα το κάνω σε όλα τα καμπυλωτά γράμματα, στο ρο και σε όλα αυτά που έχουν μία φόρμα η οποία κάνει καμπύλη. Αυτό το κάνω έτσι ώστε όταν γυρίσω από την καλή μεριά το γράμμα μου να παίρνει όμορφα το σχήμα που θέλω. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τις ψαλιδιές και να το γυρίσουμε από την καλή μεριά. Καλή μεριά και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να βάλω καρφίτσες στην τρύπα εδώ που έχω κάνει και να το γαζώσω στη ραπτομηχανή με εξόγαζο. Μετά μπορούμε να διορθώσουμε
Αυτό εδώ, αν δεν μας αρέσει κομμένο έτσι, να το κόψουμε με το ψαλίδι ζιγ-ζακ. Είναι ο μόνος τρόπος να γίνει σε αυτά τα γράμματα τα οποία έχουν κάποιο κεντρικό κομμένο σημείο, δυστυχώς. Αλλά αυτό που θα μας βοηθήσει να μην ξεφτάει τόσο γρήγορα σε αυτά τα σημεία είναι η καρίνα που κολλήσαμε μέσα με το σίδερο. Γεμίσουμε το γράμμα μας και αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι να μην το παραγεμίσουμε, να μην βάλουμε πάρα πολύ γέμιση, γιατί αυτός είναι άλλος ένας λόγος που κάνει τα γράμματά μας να τσακίζουν και να μην φαίνονται όμορφα. Το γράμμα μου είναι σχεδόν έτοιμο και αυτό που θα κάνω τώρα είναι να πάρω βελόνα και κλωστή και να κλείσω αυτήν εδώ την τρυπούλα που άφησα για να το γεμίσω. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτά ήταν λοιπόν τα πανεύκολα υφασμάτινα γραμματάκια μας. Τώρα θα σας πω για το διαγωνισμό μας. Μία τυχερή ή ένας τυχερός θα κερδίσει δωρεπιταγή των 20 ευρώ από το αγαπημένο μας στολιδάκι για να κάνει τα ψώνια του ή τα ψώνια της. Για να πάρετε μέρος θα πρέπει να έχετε κάνει subscribe στο κανάλι μου και να αφήσετε ένα σχόλιο εδώ κάτω από αυτό το βίντεο, όχι στα post του Facebook, κάτω από το βίντεο στο YouTube, τι θα θέλατε να φτιάξετε με τα υφάσματα που θα ψωνίζατε από το στολιδάκι. Η κλήρωση θα γίνει στις 31 του μήνα και θα ειδοποιήσω εγώ την τυχερή με μήνυμα ώστε να συνεννοηθούμε για το δώρο. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλες σας και όλους σας και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!